Μεσημέρι Παρασκευής, εθελόντριες του Συλλόγου Άλμα Ζωής περνούν την πόρτα του Θεαγένειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Κάθε εβδομάδα ο ίδιος προορισμός, ο 8ος όροφος του κτηρίου, όπου τις περιμένουν γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μαστεκτομής ή ογκεκτομής. Η ψυχολογική στήριξη από γυναίκες που έχουν περάσει την ίδια δοκιμασία είναι πολύτιμη. Κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ από μία εθελόντρια και ο σκοπός μας είναι αυτός, ότι εμείς είμαστε καλά. Δείτε μας. Το έχουμε ξεπεράσει, έχουμε παλέψει με πίστη, με αισιοδοξία και το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς. Αρκεί να το θέλετε. Η δύναμη της ψυχής στις γυναίκες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είσαι μόνη και δεν είσαι η μόνη. Με αυτό το σύνθημα, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στον τομέα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της στήριξης γυναικών που έχουν έρθει αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού αλλά και των οικογενειών τους. Οκτώβρης, μάλιστα, αποτελεί μήνα πρόληψης και όλα τα μέλη του Συλλόγου εργάζονται για τη διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων αλλά και δωρεάν εξετάσεων. Πολλές φορές και ο ίδιος ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και το να μπορέσει να βγάλει και όλα αυτά που τον βασανίζουν, να μπορέσει να απομονωθεί αν χρειάζεται να απομονωθεί, να μπορέσει να αναζητήσει τις πηγές στήριξης που θέλει, γιατί ξέρετε μερικές φορές είναι και δύσκολο με τους δικούς μας ανθρώπους να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Είτε γιατί δεν θέλουμε να τους στεναχωρήσουμε, είτε γιατί φοβόμαστε για τις απαντήσεις τους. Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού πραγματοποιεί εκδηλώσεις στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης με επιστημονικές ομιλίες για τον καρκίνο του μαστού αλλά και προληπτικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα θα είναι Σάββατο 10 με 7 το απόγευμα, το ίδιο και την Κυριακή. Θα υπάρχουν γιατροί που θα εξετάζουν δωρεάν, ογκολόγοι, χειρουργοί, θα εξετάζουν δωρεάν τις γυναίκες με ψηλάφιση και όποια γυναίκα χρειάζεται σίγουρα θα της δώσουμε παραπεμπτικό για δωρεάν μαστογραφία ή πέριχο. Εντός του μήνα πρόκειται να λειτουργήσει και ένα νέο πρόγραμμα από το Σύλλογο, το Shapes of Hope, για γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο. Οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να γράφουν το δικό τους μήνυμα στον διαδραστικό χάρτη που θα υπάρχει στο www.almazoithes.gr.